Θα συνεχίσουμε πάλι με τις συντεταγμένες του διανύσματος. Αν πάρουμε ένα τρίγωνο ΑΒΓ και τη διάμεσο ΑΜ, είχαμε δείξει ότι το διάνυσμα 2ΑΜ ισούται με ΑΒ και ΑΓ. Τώρα λοιπόν, αυτό μπορούμε να το μεταφέρουμε στο καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων. Και έχουμε λοιπόν ότι δύο φορές το διάνυσμα όμικρον μη, το μη είναι το μέσον, ισούται με όμικρον α και όμικρον β. Αν δώσουμε συντεταγμένες σε αυτά εδώ, δηλαδή στο χ α, στο α χ α ψι α, στο β χ β ψι β και στο μη χ μη ψι μη, τότε λοιπόν και εφαρμόζοντας τις πράξεις που έχουμε μάθει με τις συντεταγμένες, θα έχουμε δύο φορές το διάνυσμα όμικρον μη και το σημείο έχουν τις ίδιες συντεταγμένες, χ μη κόμμα ψι μη ίσον με χ α ψι α και χ β ψι β. 2 χ μη λοιπόν, 2 ψι μη ίσον με χ α και χ β ψι α και ψι β. Όταν δύο διανύσματα είναι ίσα, δηλαδή το α έχει συντεταγμένες χ1 ψι1 και το β έχει συντεταγμένες χ2 ψι2 και τα διανύσματα είναι ίσα, αυτό που ισχύει είναι οι ομώνυμες συντεταγμένες να είναι ίσες. Η χ1 ίσονται με τη χ2 και η ψι1 ίσον με το ψι2. Φυσικά όταν είναι αντίθετα, είναι αντίθετες οι συντεταγμένες. Εδώ λοιπόν, από την ισότητα των συντεταγμένων έχω ότι δύο φορές το χ μη ισούται με χ α και χ β και δύο φορές το ψι μη ισούται με ψι α και ψι β. Δηλαδή, το χ μη είναι χ α και χ β δια 2 και το ψι μη ψι α και ψι β δια 2. Αυτές εδώ λέγονται συντεταγμένες μέσου και μας δίνουν τις συντεταγμένες του σημείου μη ενός τμήματος αβ. Ακόμα, ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί είναι η παραλληλία, όπως είδαμε και σε προηγούμενο βιντεομάθημα, πώς μεταφέρεται στις συντεταγμένες. Αν λοιπόν πάρουμε ένα διάνυσμα α με συντεταγμένες χ1 ψι1 και ένα διάνυσμα β με συντεταγμένες χ2 ψι2, αποδεικνύεται ότι η παραλληλία των δύο διανυσμάτων ισοδυναμεί με την ορίζουσα των συντεταγμένων ίση με το 0. Για κάποιους τώρα που δεν θυμούνται τι είναι η ορίζουσα είναι ένας πραγματικός αριθμός. Τον είδαμε στα συστήματα στην πρώτη λυκείου στην άλγευρα. Σας δείχνω πώς το υπολογίζαμε. Έχω λοιπόν έτσι μια ορθογώνια διάταξη με τους αριθμούς αυτούς και η ορίζουσα υπολογίζεται από το γινόμενο α επί δ, όπου έχω αφαιρέσει το γινόμενο β επί γ. Έτσι λοιπόν, εδώ θα μπορούσα να βάλω τις συντεταγμένες. Χ1 ψι1, χ2 ψι2, ίσο με το 0 και να υπολογίσω από εκεί και πέρα έτσι την ορίζουσά μου. Θα πρέπει να ορίσουμε τη γωνία που σχηματίζει ένα διάνυσμα α με τον όμικρον χ πριν προχωρήσουμε στο συντελεστή διεύθυνσης. Παίρνω λοιπόν ένα διάνυσμα α και ονομάζουμε γωνία του διανύσματος α με τον όμικρον χ τη γωνία που σχηματίζεται καθώς ο όμικρον χ περιστρέφεται κατά τη θετική φορά ανάποδα από τους δείκτες του ρολογιού και μέχρι να συναντήσει το διάνυσμα α. Η γωνία αυτή συμβολίζεται συνήθως με φ και παίρνει τιμές από 0 έως 2 π. Όταν αυτή η γωνία δεν είναι 90 μοίρες ή 270 μοίρες, αν λοιπόν η γωνία φ είναι διαφορετική από π δεύτερα και
διαφορετική από 3 επί δεύτερα, τότε ορίζουμε το συντελεστή διεύθυνσης, συμβολίζεται έτσι, προσοχή μην μπερδέψετε αυτό το λάμδα με το λάμδα της παραλληλίας, τυχαίνει να είναι το ίδιο γράμμα, σαν την εφαπτωμένη της γωνίας φ, όπου από την τριγωνομετρία γνωρίζουμε, σας θυμίζω ότι το σημείο αυτό έχει συντεταγμένες χ, ψ, από τριγωνομετρία λοιπόν της Δευτέρας Λυκείου πάλι γνωρίζουμε ότι η εφαπτωμένη δίνεται από το κλάσμα ψ δια χ. Φυσικά αυτό εδώ που λέγεται συντελεστής διεύθυνσης είναι μια εφαπτωμένη, είναι ένα κλάσμα, δηλαδή έχει περιορισμούς και αυτοί εξασφαλίζονται από αυτές εδώ τις δύο σχέσεις. Ή αλλιώς, αν έχετε συντεταγμένες, θα πρέπει το χ να είναι διάφορο του μηδενός. Από ό,τι βλέπετε είναι παρονομαστής. Το συντελεστή διεύθυνσης τον χρησιμοποιούμε πάρα πολλές φορές προκειμένου να αποδείξουμε την παραλληλία. Δηλαδή, έχουμε την εξής σχέση. Το α είναι παράλληλο με το διάνυσμα β, αν και μόνο αν το λάμδα του α, ο συντελεστής διεύθυνσης του α, ισούται με το συντελεστή διεύθυνσης του β. Προσοχή όμως, εφόσον ορίζονται οι συντελεστές. Δηλαδή αυτό σημαίνει, έτσι να το αναλύσουμε, αν σκεφτούμε ότι ήταν ψη δια χ ο συντελεστής, ότι η τετμημένη του α πρέπει να είναι διάφορη του μηδενός, η τετμημένη του β διάφορη από το μηδέν. Πράγματι, αν το α έχει συντεταγμένες χ1 ψ1 και το β έχει συντεταγμένες χ2 ψ2, το α παράλληλο με το β θα μου δώσει την ορίζουσα ίση με το μηδέν, δηλαδή χ1 ψ1 χ2 ψ2 ίσο με το 0. Αναπτύσσω την ορίζουσα χ1 ψ2 μείον ψ1 χ2 ίσο με το 0 και προσπαθώ να δημιουργήσω τους συντελεστές διεύθυνσης. Εδώ είναι η συνθήκη που έχουμε βάλει. Εφόσον ορίζονται οι συντελεστές διεύθυνσης, έχουμε ότι το χ1 είναι διάφορο του 0 και το χ2 διάφορο του 0. Επομένως, διαιρούμε με το χ1, χ2, διαιρώ λοιπόν με το χ1, χ2 και έχω χ1, ψ2 προς χ1, χ2 ίσον με ψ1, χ2, χ1, χ2. Αυτά μπορώ να τα απλοποιήσω. Επομένως, αυτό είναι ο συντελεστής διεύθυνσης του β και αυτό είναι ο συντελεστής διεύθυνσης του α. Το λάμδα β ισούται με το λάμδα α. Άρα λοιπόν, δείξαμε ότι παραλληλία έχουμε και με την ισότητα των συντελεστών διεύθυνσης. Μια πολύ βολική σχέση, ιδιαίτερα στο κεφάλαιο των ευθειών. Έχει όμως ένα πρόβλημα στο ότι δεν ορίζονται πάντα οι συντελεστές διεύθυνσης. Αν έχουμε δηλαδή κατακόρυφα διανύσματα, είτε με φορά προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, δεν έχουν συντελεστές διεύθυνσης αυτά. Στο επόμενο μάθημα θα δούμε όλους τους τρόπους παραλληλίας που έχουμε για τα διανύσματα και κάποιες εφαρμογές. Γεια σας.